Η κακοκαιρία Ηλίας σφυροκοπά την Εύβοια, με πολλές περιοχές να είναι αποκλεισμένες, ενώ δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και σε πολλά σημεία έκλεισαν λόγω κατολισθήσεων, την ίδια ώρα που τα σπίτια έχουν πλημμυρίσει. Από τα ξημερώματα της Τετάρτης, η κακοκαιρία σφυροκοπά την Εύβοια. Η κατάσταση είναι δύσκολη και η προσοχή είναι στραμμένη κυρίως στο Μαντούδι, καθώς υπάρχει κίνδυνος ο Κυρίας να υπερχειλήσει και τα υπόλοιπα ποτάμια. Κεραυνοί, βροντές, χαλάζι και ισχυροί άνεμοι δημιουργούν προβλήματα. Με το Δήμαρχο Λίμνης Μαντουδίου Αγίας Άννας να απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους, καθώς το νερό σε πολλά σημεία έχει φτάσει στο 1 μέτρο. Αποκαλυπτική εικόνες και συντροφιές, όπου οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια και η κυκλοφορία σε πολλά σημεία έχει διακοπεί. Το τμήμα του δρόμου από Προκόπη προς Μαντούδι έχει κλείσει, καθώς έχει μετατραπεί κυριολεκτικά σε χύμαρο. Για την Εύβοια, το κέντρο επιχειρήσεων έχει δεχτεί μέχρι στιγμής 50 κλήσεις, εκ των οποίων 20 για αντλήσεις υδάτων, 10 για κοπές δέντρων. Σε 5 περιπτώσεις έχει χρειαστεί και επέμβαση της πυροσβεστικής για να μεταφέρει άτομα σε ασφαλή σημεία στην Στιαία. Στη Βόρεια Εύβοια επιχειρούν 28 οχήματα με 50 πυροσβέστες, 2 ομάδες σε ΜΟΔΕ, 1 ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και ένα άρμα. Όλες οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος της Βόρειας Εύβοιας επιχειρούν από το πρωί στο βόρειο τμήμα του νησιού, το οποίο πλήττεται από έντονα καιρικά φαινόμενα. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Χαλκιδαίων, κλειστά θα παραμείνουν όλα τα σχολεία του Δήμου, ενώ παράλληλα κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία και στους Δήμους Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας και Ιστιαίας Εδιψού. Δύσκολη κατάσταση και σε Φωκίδα, Φθιώτιδα, Κορινθία. Ο παράδρομος της Εθνικής Οδού στη γέφυρα Αλαμάνας έξω από τη Λαμία πλημμύρισε, καθώς υπερχείλισε παραπόταμο του Σπερχιού, με αποτέλεσμα ο δρόμος να κλείσει. Το νερό έπεφτε με ένταση από τις 5.30 τα ξημερώματα, δημιουργώντας προβλήματα στο κέντρο της πόλης αλλά και περιμετρικά. Οι κάτοικοι, για να προστατέψουν τις περιουσίες τους, έστησαν πρόχειρα αναχώματα. Αρκετά τα προβλήματα και στο δρόμο Λαμίας Θηλίδας και στο ύψος του ΚΕΙΠ, όπου αρκετά νερά έχουν συσσωρευτεί, με αποτέλεσμα να γίνεται επικίνδυνη διέλευση. Στη Φωκίδα και στην Ιταία το πρωί, τεράστιος όγκος νερού κατέβηκε από την Κιώνα και κατέληξε στην περιοχή της Κύρας. Το ποτάμι φουσκώνει επικίνδυνα και είναι αυτό που μαζεύει τα νερά από 7 ποταμούς που διασχίζουν όλη τη διαδρομή Άμφισσα Ιταία. Στα Φάρσαλα, φερτά υλικά απομακρύνονται από τον ποταμό Εν Ιππέα υπό το φόβο υπερχείλισης. Μηχανήματα που μισθώθηκαν βρίσκονται στη γέφυρα στο Ευίδριο ώστε να καθαρίσουν τον ποταμό από φερτά υλικά. Πολλά προβλήματα και στα ορεινά χωριά του Ξυλόκαστρου, καθώς 100 οικογένειες που ζουν από την παραγωγή μήλου στην περιοχή είδαν τις καλλιέργειές τους να καταστρέφονται από την κακοκαιρία. Την ίδια ώρα, η στάθμη του ποταμού Σίθα φουσκώνει επικίνδυνα, εντείνοντας την αγωνία των κατοίκων. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στους κατοίκους του Αρμένιο και Σωτήριο Λάρισσας, προειδοποιώντας για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή τους και καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Ειδικότερα το μήνυμα αναφέρει: προειδοποιητικό μήνυμα για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, ισχυρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις στην περιοχή σας. Περιορίστε τις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των φαινομένων και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Ο Θεός να βάλει το χέρι του εν Χριστώ, αδέρφια μου, να μην έχουμε απώλειες στον ανθρώπινο μας και να λήξει γρήγορα αυτή η κακοκαιρία.